περισσότερες περιοχές της Κρήτης είναι σε καλό επίπεδο σε σχέση με την επιδημιολογική διάγνωση, την διάγνωση των νέων περιπτώσεων της ασθένειας. Την αισιοδοξία του για την πορεία της πανδημίας στην Κρήτη εξέφρασε ο καθηγητής παθολογίας και λοιμοξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας στην εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου για τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ελληνική κοινωνία. Τα χαμηλά ποσοστά θανάτων της Κρήτης αλλά και οι διασωληνώσεις αποτυπώνουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή της Βόρειας και Κεντρικής Ελλάδος που οι αριθμοί κατά περιόδους σοκάρουν. Βλέπετε όμως κάτι εντυπωσιακό, όσο περισσότερο κανείς πλησιάζει σε περιοχές, περιφερικές ενότητες, κάθε κουκκί δεν είναι μια περιφερική ενότητα, με υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού, τόσο μικρότερη είναι η θετικότητα. Να μπορέσουμε όσο γίνεται να ανεβάσουμε τα ποσοστά της εμβολιαστικής κάλυψης του νησιού και να περάσουμε σε ένα είδος ανοσίας της κοινότητας που θα μας επιτρέψει να έχουμε πλήρη ελευθερία των κοινωνικών και οικονομικών δραστηριοτήτων στο νησί. Στα θετικά, η εμβολιαστική κάλυψη της Κρήτης που ξεπερνά το 60% θέτοντας τις βάσεις για να αποφευχθούν δύσκολες καταστάσεις μέσα στο χειμώνα. Από τέλος Αυγούστου υπάρχει μια συνεχή βελτίωση των κρουσμάτων, υπάρχει μια συνεχής βελτίωση των νοσηλευμένων και στις κλινικές COVID αλλά και στις μονάδες διατηρητικής θεραπείας, και αυτό έχει να κάνει από τη μια μεριά ότι αυξήθηκαν οι εμβολιασμοί και στην Κρήτη. Είναι πάρα πολύ προσοχή, είμαστε περίπου στις 900 με 2.000 νοσηλευόμενους την ημέρα, 1.370 περίπου στις απλές κλίνες. Η Κρήτη παραμένει σε καλά επίπεδα. Από 1% στην επικράτεια έχουν ηλικία άνω των 55. Θα είναι δεδομένα από σήμερα το πρωί. Και μικρά παιδιά, ευτυχώς η νόσος παραμένει πάρα πολύ ήπια. Ξέρετε ότι με πολύ μεγάλη προσπάθεια μπορέσαμε και κρατήσαμε την Κρήτη όρθια. Τόσο στα ιδρύματα, όσο και στους ελέγχους, στις μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, όσο και όπου αλλού χρειάστηκε. Η θνησιμότητα στην Κρήτη είναι μόλις το 1/3 της θνησιμότητας της Ελλάδος. Αλόβητος από αυτή την πανδημία δεν έχει βγει κανένας τομέας της καθημερινότητας, ωστόσο σε επίπεδο οικονομίας υπάρχουν λύσεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν την κατάσταση όχι μόνο στην Κρήτη αλλά και σε ολόκληρη τη χώρα. Σημαντικό είναι ότι οι επιχειρήσεις έχουν εκμεταλλευτεί όλα τα μέτρα στήριξης από τα αρμόδια Υπουργεία, όμως δεν φτάνει αυτό. Οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από ρευστότητα, έχουν ανάγκη ευκολία στον δανεισμό. Ο ρόλος των τραπεζών είναι πολύ σημαντικός. Τελικά πρέπει να επενδύουμε στην υγεία για να έχουμε και καλή οικονομία και να είναι και υγιής η κοινωνία στην οποία ζούμε. Μην ξεχνάμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις του COVID, της απομόνωσης, του lockdown που είχαμε. Η λήξη της παγκόσμιας αυτής δοκιμασίας είναι η μεγαλύτερη προσδοκία για όλους και το μεγάλο στοίχημα πλέον έγκυται στον εμβολιασμό του συνόλου, καθώς όπως υποστηρίζουν μέλη της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, αποτελεί μονόδρομο για την επιστροφή στην κανονικότητα.